Η σειρά λοιπόν του Στίβια Τζόγλου που είναι εδώ στο στούντιο να απαντήσει στις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Κύριε Τζόγλου, ο κύριος Δημήτρης Μπεγέτης από τα Νέα Λιώσια ρωτάει γιατί εγκαταλείψατε την πυγμαχία. Που το θυμήθηκε που ήμουνα στα αφηβικά μου χρόνια και πυγμα... Γιατί εγκατέλειψα την πυγμαχία. Ο βασικός λόγος γιατί εγκατέλειψα την πυγμαχία ήταν που ερωτεύτηκα φυσικά τον μπάσκετ. Και δεν σκεφτήκατε ότι ίσως σαν προπονητής μπάσκετ να σας ήταν χρήσιμη. Όχι, δεν νομίζω θα ήταν. Η εμπειρία σίγουρα μου είναι χρήσιμη. Μάλλον όντως σε μια φάση της, όταν ήμουν μικρός στην Αμερική ειδικά είχα ασχοληθεί με την πυγμαχία. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ενώ η μάνα μου τότε φώναζε και ο πατέρας μου, ξαφνικά έμπλεξα με μια παρέα την οποία ασχολούνταν με τον μπάσκετ. Ξαφνικά ο ξαφνικός έρωτας αυτός και ήμουν στον μπάσκετ. Μάλιστα. Όμως στο πρόσφατο επεισόδιο που είχατε με τον Σκάρι, τον Αμερικανό παίκτη της ομάδας σας, η πυγμαχία, αν την είχατε εξασκήσει, θα σας ήταν πολύ χρήσιμη. Κοιτάξτε, όντως έγινε ένα πολύ άσχημο επεισόδιο μαζί με τον Σκάρι στη Γλυφάδα, τον οποίο ο παίκτης ήταν σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση λόγω του σοβαρού τραυματισμού που έπαθε που έσπασε το χέρι του. Και σε καμία στιγμή εγώ τον παίκτη εκείνη τη στιγμή όντως τον λυπήθηκα, γιατί δεν είχε τραυματιστεί ποτέ και ένας αθλητής, και ειδικά μπορούσα να σου πω και άλλοι που είναι από τον Brooklyn με το δικό του background, ο καθένας αντιδρά με το δικό του τρόπο. Κάπου στο μυαλό του κάποιοι τι είπανε την ώρα που έπεσε κάτω και ήμουν απάνω του, πως εγώ προσπαθώντας να τον βοηθήσω εκεί, ότι εγώ του σπάσα το χέρι. Λοιπόν, αυτό μπήκε ξαφνικά στο μυαλό του. Μπορεί να έχει πει κανένα δύο μπύρες παραπάνω, δεν ξέρω. Ήταν εκτός είναι αυτού. Εκείνη τη στιγμή ήμουνα προπονητής του Ολυμπιακού. Ήμουνα υποχρεωμένος να τον καθασυχάσω τον αθλητή, να προσπαθήσω να του εξηγήσω. Παρ' όλα αυτά, ύστερα από αρκετή ώρα, το κατάλαβε, ζήτησε συγγνώμη, I love you Steve και τα λοιπά. I love you Steve. I love you Steve, μάλιστα. Ωραία. Θα έλεγε κανείς όμως ότι ο τραυματισμός και το επεισόδιο με τον Αμερικανό παίκτη, το Σκάρι, ήταν το αποκορύφωμα, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι στον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκίνησε φέτος με πολλές φιλοδοξίες, αλλά κατέληξε να έχει ένα σωρό από προβλήματα. Όλα αυτά, πού οφείλονται? Δεν αποδίδω την ερώτηση σε κάποιον συγκεκριμένο από τους αναγνώστες, από τους τηλεθεατές, γιατί οι περισσότεροι αυτό το πράγμα ρωτάνε. Yeah. Λοιπόν, όντως, φέτος ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ίσως από μιας πλευράς όλα γίνανε πολύ γρήγορα και στις μεταγραφές και ξαφνικά, ας πούμε, που είχαμε τους κοσκοτάδες στον Ολυμπιακό, που είχαμε την ευκαιρία να αγοράσουμε παίκτες, που αυτό το πράγμα, και ξαφνικά η αποχώρησή τους σίγουρα έφερε μια μεγάλη αναστάτωση. Μα ίσως το μόνο μέρος που δεν ήμασταν αναστατωμένοι, Φίλιππα, πίστεψέ μου, ήταν στο αγωνιστικό χώρο. Ήμασταν οργανωμένοι, ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος, πήγαν τα πράγματα, μπορώ να πω, ρολόι. Δεν μας ακουμπούσαν τόσο πολύ τα προβλήματα αυτά. Η διοίκηση εκείνη τη στιγμή κατάφερε, ας πούμε, τις οικονομικές εκκρεμότητες εκείνη τη στιγμή να ανταποκριθεί προς αυτά τα πράγματα, οπότε δεν είχαμε προβλήματα. Και ίσα ξαφνικά, λες και μια μέρα, δεν ξέρω, όλες οι κατάρες του Ιούδα πέσανε πάνω μας. Αυτό το ανάθεμα την ώρα που μπήκαμε στον Μπαγκράτη να παίξουμε εκείνο το τουρνουά, που έσπασε ο Κάρι το χέρι του. Ύστερα από αυτό το πράγμα έγινε μια συρροή απίθανων τραυματισμών. Ο Παπαδάκος είχε ήδη χτυπήσει άσχημα τη μέση του με το μάτς με την Μπανταλώνα. Ο Χριστοδούλου έβγαλε τη... Δηλαδή, ναι, με το αποκορύφωμα να εμφανιστεί και ο Καμπούρης στο παιδί με τον Φίλιππο με το κινέζικο πυρετό. Τι να σας πω δηλαδή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δηλαδή, φαίνεται οι γκίνιες και οι τύχες έρχονται μαζεμένες. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς μια μεγάλη ατυχία δηλαδή από πέρα που μας έχει δέρνει αυτή τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο Σκάρι ήταν δική σας επιλογή ή όχι? Κοιτάξτε, εγώ έμεινα ένα μήνα στην Αμερική ψάχνοντας για παίκτη. Ο Σκάρι, ναι, ήταν δική μου επιλογή, γιατί κατά τη γνώμη μου και τα γνώμη ειδικών, και όντως όταν έμαθε ο Στάνκοβιτς που καταθέσαμε το δελτίο του Σκάρι στη FIBA, είχε μπει στο Σταύρο τον Ρούσο, που ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος και του είχε κάνει μεγάλη εντύπωση που ο Σκάρι
έφυγε από το NBA 26 χρονών για να έρθει στην Ευρώπη. Λοιπόν, γι' αυτό σας άλεξε και την υποτιθέμενη κλήρωση. Έτσι είναι. Δεν υπάρχουν κληρώσεις, Φιλιππέ. Ναι, την υποτιθέμενη. Αντί να παίξετε με την Tracer, σας έβαλε, ας πούμε. Και αυτό είναι επιτυχία του Σταύρου του Ρούσου, που ήταν σε θέση να επηρεάσει τη FIBA. Οπότε να βρεθούμε, ας το πούμε, αντί να παίξουμε την Tracer, να παίξουμε την Τυφλίδα, την οποία ήταν και αυτή μια δύσκολη αντίπολο, την περάσαμε. Δηλαδή, ο Άρης αυτή τη στιγμή, αν πήγαινε στην κληρωτίδα και κληρωνόταν, ας πούμε, με την. Με τη Λιμός, δηλαδή τι πιθανότητες είχε να περάσει στους 6. Ναι. Δηλαδή το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει και αυτό το παιχνίδι του. Αυτό είναι ένα μέρος. Είναι αντιληπτό. Όμως κάποιες πληροφορίες λένε ότι εσείς θα προτιμούσατε περισσότερο από τον Σκάρι τον Μάικ Τζόνς που παίζει στον ΠΑΟΚ. Είναι αλήθεια αυτό? Κοιτάξτε, εγώ τον Μάικ Τζόνς, είχα δει τον Μάικ Τζόνς, μου άρεσε υπερβολικά ο Μάικ Τζόνς. Ήταν πολύ πιο εύκολο να πάρω εγώ τον Μάικ Τζόνς παρά να πάρω το Σκάρι. Το θέμα ήταν πως ο Κοσκοντάς ήθελε ένα παίκτη από το NBA. Όπως ήθελαν να νομίζω το καλοκαίρι, όλοι μιλάγαν περί NBA, λες και ήταν και αυτή μια γρήπη την οποία όλοι ήθελαν ένα παίκτη από το NBA. Λες αν μπαίναμε ένα παίκτη από το NBA, αυτός εξασφαλίζει ένα παίκταρα. Τελικά κάνατε το χατήρι των Κοσκοντάδων. Αφού αυτός ήταν το αφεντικό και εγώ είμαι ο υπάλληλος. Ναι, αλλά την ομάδα τη φτιάχνει ο προπονητής. Σίγουρα, μα από εκεί και πέρα όμως δεν έχει να μπει πως αυτός είναι ο μοναδικός παίκτης. Από τη στιγμή που στην Αμερική ξέρεις πού να πας, με ποιον να μιλήσεις και τι να πεις, θα βρεις παίκτη. Δεν είναι... Σήμερα... Να βρω ένα αγώνα παίκτη είναι το πιο εύκολο πράγμα για μένα, δεν είναι δύσκολο. Σήμερα ποιον θα διαλέγατε, το Σκάρι ή το Μάικ Τζόνς? Κοίταξε, είναι δύσκολο, είναι δύσκολη η ερώτηση γιατί το εξής πράγμα. Τώρα αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε τον Μάικ Τζόνς στο ΜΠΑΟΚ που έχει ένα γκόρφα, έχει ένα φασούλα. Έχει τώρα και τον Μπρέλεβιτς. Έχει δηλαδή άλλες θέσεις που είναι καλυμμένες με παικταράδες. Δεν ξέρω πώς θα έπαιζε ο Μάικ Τζόνς στον Ολυμπιακό, αν ήταν η προσφορά του μεγαλύτερη του Σκάρι. Γιατί μην ξεχνάς, ενώ ο Σκάρι τον κατηγορούσε ο κόσμος πως αυτό δεν είναι έτσι, δεν έπρεπε να ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο πρώτος ριμπανίστας, ο πρώτος στα κοψίματα, ο πρώτος στα κλεψίματα. Θα τον κρατήσετε λοιπόν και του χρόνου. Συγγνώμη. Θα τον κρατήσετε και του χρόνου. Μα δεν είναι δικό μου θέμα να θα κρατήσουν το Σκάρι του χρόνου. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν θα είμαι στον Ολυμπιακό του χρόνου. Ο προπονητής, εάν είστε προπονητής του Ολυμπιακού, θα εισηγηθείτε να μείνει ή όχι? Δεν ξέρω, θα πρέπει να δω το καλοκαίρι τι υλικό θα, τι εξέλιξη θα έχει ο Παπαδάκος αυτή τη στιγμή. Μυϊκά, σωματικά, θα τα μπορεί να ανταπεξέλθει όλο το χρόνο στο πρωτάθλημα. Θα δούμε τις αδυναμίες της ομάδας και από εκεί και πέρα θα διαλέξουμε. Τι παίκτη χρειάζεται ή θα έκανα εγώ τι παίκτη χρειάζεται για τον Ολυμπιακό. Ο κύριος Νίκος Λελούδας από το Χαλάνδρι λέει ότι πολλές φορές όταν δεν παίζει ο Ολυμπιακός καλά οι παίκτες αντιδρούν άσχημα προς το πρόσωπό σας. Γιατί συμβαίνει αυτό όταν σε μια ομάδα αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα είναι η πειθαρχία? Αυτό θα πρέπει να μου το εξηγήσει καλύτερα. Όταν λες αντιδρούν άσχημα, δηλαδή στη διάρκεια του παιχνιδιού, στην προπόνηση, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να τα απαντήσω. Δεν το εξηγεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όταν ο Ολυμπιακός δεν παίζει καλά. Δηλαδή, προφανώς τα time out που δείχνει η τηλεόραση. Δεν έχω αντιληφθεί τέτοιο πράγμα. Μήπως γίνεται πίσω από την πλάτη μου. Για ψάχτε το. Ο κύριος Φραμτζόγλου, αν το διαβάζω καλά, Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν μιλάτε με κάποιον δεν το κοιτάζετε ποτέ στα μάτια, αλλά κοιτάζετε το ταβάνι? Δεν κοιτάω ποτέ στα μάτια. Εγώ τον κοιτάω και τον τυπάω με τα μάτια. Όπως αυτή τη στιγμή εμένα, Βέβαια, αυτό το πράγμα πρώτη φορά το ακούω στη ζωή μου. Δεν κοιτάω στα μάτια. Ο κύριος Στέφανος Βασιλικός από τον Πειραιά. Γιατί δεν μεταδίδετε το πάθος που είχατε σαν παίκτης και δεν μπορείτε να το μεταδώσετε στην ομάδα σας? Το πάθος που είχατε σαν παίκτης και έχετε και σαν προπονητής. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα κοίταξε, ξέρεις, πιστεύω το έχω μεταδώσει, μα το θέμα είναι το εξής πράγμα. Δηλαδή, κάπου τώρα είμαστε εμείς στον επαγγελματισμό. Λοιπόν, το να κεντρήσεις μια ομάδα, αυτό είναι κάτι ας πούμε που είναι της στιγμής. Δηλαδή, από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις και τα εφόδια τα οποία θα σε βοηθήσουν το να καλλιεργήσεις ένα τέτοιο κλίμα στην ομάδα. Δηλαδή, αν οι απαιτήσεις, ας πούμε, οι δικές σας από τους παίκτες συνοδευόντουσαν και εμένα πριν από τη διοίκηση, θέλετε να μην πείτε. Εγώ θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ λεπτό. Λοιπόν, που σίγουρα δεν κατηγορώ αυτή τη στιγμή, γιατί ο σύλλογος περνάει δυσκολίες. Λοιπόν, εγώ σαν προπονητής αυτή τη στιγμή πέρασα στους 16 της Ευρώπης, που ήταν για μένα ήταν ο αρχικός στόχος που είχα πει πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε τους 16, γιατί είχαμε τόσα χρόνια. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, εάν
Η διοίκηση ερχόταν εν όψιν του παιχνιδιού στη Χάπουελ, την οποία ήταν κλειδί για μας, ήταν το μόνο παιχνίδι που μπορούσε να κερδίσουν, που ήταν μας όλοι οι υγιείς, και έλεγε στα παιδιά, λοιπόν, πάρτε το πριν των 2 εκατομμύριων τα οποία έπρεπε να πάρετε, εάν περάσετε πρώτοι στον όμιλο, έχετε άλλα 5 εκατομμύρια. Αυτό θα μου δίνει εμένα τα εφόδια τα οποία να δουλέψω μέσα να γίνεται, στην ομάδα. Να γίνεται πιο λοιπόν, πιστικός. Όταν η ομάδα πηγαίνει εκεί, ας πούμε, ξεκρέμαστη, είναι δύσκολα για ένα προπονητή συνέχεια να κάνει, πώς να τον πω, τον ηθοποιό σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή, τι τους λέγατε, παίχτε για τη φανέλα, παίχτε για τη σημαία. Κοίταξε, και πρέπει να παίζω και για τη φανέλα. Εγώ παίκτες που δεν παίζουν για τη φανέλα δεν τους θέλω. Δηλαδή, άμα δεν αγαπάνε και τη φανέλα, αγαπάς μόνο τα λεφτά. Δεν μπορεί να είσαι μεγάλος αθλητής. Κανένας μεγάλος αθλητής του κόσμου δεν έπαιζε μόνο για τα λεφτά. Μάλιστα. Η κυρία Μαρίνα Γεωργίου από το Παλαιό Φάληρο, από τη γειτονιά σας. Γιατί μιλάτε πάντα αγγλικά, εφόσον υπάρχει μόνο ένας ξένος παίκτης στην ομάδα? Προφανώς σας ακούει στα time out που μιλάτε στα αγγλικά. Μήπως εννοεί υπάρχει μόνο ένας Έλληνας παίκτης στην ομάδα? Δεν ξέρω, η ερώτηση λέει για έναν ξένο. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή να δώσουμε μια αξία. Έχουμε αυτή τη στιγμή ο Σκάρι που μιλάει τη δική του γλώσσα, ας το πούμε. Μαζί η, γλώσσα, η γλώσσα αυτή ποια είναι? Του Brooklyn, ξέρεις. Από τον Brooklyn περιγράφει ούτε αγγλικά. Είναι δύσκολο να το κάνει. Λοιπόν, έχουμε το Σκάρι που μιλάει αγγλικά. Το Μίτλετον που μιλάει αγγλικά. Ο Παπαδάκος που μιλάει συνέχεια αγγλικά, που του λέω συνέχεια να μιλάει ελληνικά, μιλάει αγγλικά. Λοιπόν, έχουμε τον Οικονόμο που δεν μιλάει ελληνικά. Οπότε έχουμε τον Χριστοδούλου που μιλάει αυτές τα αγγλικά. Οπότε ξαφνικά εκείνη τη στιγμή μπορώ να βρεθώ εγώ σε μια στιγμή, είμαι υποχρεωμένος να μιλάω σε δύο γλώσσες μαζί. Ορισμένες λέξεις στα αγγλικά, ορισμένες λέξεις στα αμερικά. Τελικά ο Ολυμπιακός είναι ελληνική ή αμερικάνικη ομάδα? Πάντως δεν είναι γιουγκοσλάβικη. Αυτό το καρφί έγινε αντιληπτό. Ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού, ο Νικόλαος Παπαγιάννης από την Καλλιθέα. Γιατί δεν κάθεστε σοβαρός στον πάγκο σας και διαμαρτύρεστε συνέχεια? Μήπως θέει ο σύλλογός σας που δεν είναι σοβαρός? Επαναλαμβάνω, είναι ο παδός του Παναθηναϊκού. Δηλαδή το να καθόμουν και να δει έτσι και να δείχνει, δηλαδή το να κάθεσαι, δηλαδή άλλο να είσαι σοβαρός και άλλο να είσαι σοβαροφανής. Δηλαδή το να καθόμουν κάτω και να ήμουν έτσι, θα ήμουν σοβαρός? Το να το διαμαρτύρομαι? Από τη στιγμή που αδικείται η ομάδα μου, κατά τη γνώμη μου, από τη στιγμή που οι παίκτες δεν εκτελούν, εγώ είμαι υποχρεωμένος να αντιδρώ με τον τρόπο το δικό μου. Του ζητάω συγγνώμη. Αυτό είναι ο γιατζού. Εάν μπορεί να σα πω, θέλω κάποιον να κάθεται εκεί και να κάνει το σοβαρό ή να κάνει το σοβαρό φανή. Πάντως, εγώ θα απαντούσα στον κύριο Παπαγιάννη ότι ο Γιατζόγλου και σαν παίκτη αυτό ήταν. Έτσι είχε διακριθεί, έτσι είχε καθιερωθεί. Και αυτό που τον διέκρινε ήταν η ψυχή και η παλικαριά, και έτσι είχε κερδίσει, ας πούμε, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη όλων. Άρα λοιπόν φυσικό είναι και σαν προπονητής με τον ίδιο τρόπο να αντιδρά. Εδώ έχουμε μία μακροσκελή ερώτηση, ο κύριος Θόδωρος Κουρής από την Καλλιθέα. Το τμήμα μπάσκετ, λέει, έχει διαλυθεί. Ανυπαρξία σοβαρής διοίκησης. Ο κύριος Ρούσος δεν τα καταφέρνει. Ανυπαρξία προπονητή. Ο Ολυμπιακός έχει τρεις προπονητές και στην ουσία κανένα. Και λέει για εσάς ότι αποδεικνύεται πως τώρα μαθαίνετε προπονητική στις πλάτες του Ολυμπιακού. Τι έχετε να απαντήσετε? Σε ποια από τις ερωτήσεις πρώτα? Και στις τρεις μαζί. Λοιπόν, το πρώτο σκέλος ήταν, νομίζω, κάτι για τη διοίκηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, αφήτη ο Κοσκοτάς όταν ήρθε στο ποδόσφαιρο, όταν γενικά πήρε την ΠΑΕΚ, ήρθε, ανέλαβε τον Εραστέχνη, είχε πει πως ο Ολυμπιακός είναι ένας. Ίσως ήταν ο μόνος πρόεδρος που το εφάρμοσε αυτό το πράγμα στο ακέραιο, δηλαδή τα έκανε όλο ένα, δηλαδή. Λοιπόν, ο μηχανισμός που είχε στήσει, τον οποίο ήταν ο Σταύρος ο Ρούσος και ο Γιώργος ο Ναόμης σαν έφορος στην ομάδα, ο Ρούσος σαν αρχηγός της ομάδας, ήταν εκτός διοίκησης. Λοιπόν, το μπάσκετ ουσιαστικά ήταν εκτός διοίκησης. Λειτουργούσε εκτός διοίκησης και λειτουργούσε πολύ καλά, γιατί όλες τις μεγάλες αποφάσεις τις έπαιρνε ο Κοσκοτάς. Λοιπόν, ξαφνικά μια μέρα με τα γνωστά γεγονότα που αποχώρησαν οι Κοσκοτάδες από τον Ολυμπιακό, ξαφνικά η ομάδα βρέθηκε, ας πούμε, στο κενό. Γιατί οι άνθρωποι που ήταν εκεί δεν ήταν μέσα στη διοίκηση, ούτε η διοίκηση νομίζω ήταν έτοιμη εκείνη τη στιγμή για την αποχώρηση του. Και τώρα τι προσπαθείτε? Προσπαθείτε να ενσωματώσετε το τμήμα μπάσκετ στη διοίκηση? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή προσπαθώ εγώ να βγω στο κόρατσο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εγώ υποχρέωση στον Ολυμπιακό και στα παιδιά
να παλέψουμε παρόλο που έχουμε αυτά τα προβλήματα, παρόλο που δεν έχουμε Αμερικάνο, να παλέψουμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια και να βγει, πώς να σου πω, η ομάδα από αυτή την κάμψη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι θα κάνει η διοίκηση αργότερα, το πρόβλημα του Ολυμπιακού δυστυχώς είναι πολύ πιο μεγαλύτερο, μπορώ να το λύσω εγώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται, θα πρέπει αυτοί να κοιτάξουν τι θέλουν να κάνουν, θέλουν να το διατηρήσουν, θέλουν να τον αυξήσουν, θέλουν να τον μειώσουν. Και σε αυτό που λέει ο τηλεθεατής, ότι τώρα μαθαίνετε στις πλάτες του Ολυμπιακού, τι έχετε να απαντήσετε? Λοιπόν, δηλαδή, ρωτάω τον κύριο, δηλαδή, αν είχα εγώ τον Γκάλη και τον Γιαννάκη και καθόμουν σοβαρό στον πάγκο και έδειξα τα παιχνίδια, θα ήμουν πολύ καλό προπονητή. Αυτό δηλαδή στην Ελλάδα συνδέουν μια δουλειά, δηλαδή βλέπουν το αποτέλεσμα, άρα αυτό είναι άχρηστο. Δεν κάνει, γιατί αφού χάνει. Ο άλλο είναι καλό, είναι κερδίζει. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο ας πούμε μόνο από την Αμερική πρέπει να παραδειγματιστούμε τουλάχιστον για αθλητισμό, είναι πως ο Pat Riley των Lakers και ο Casey Jones, οι οποίοι είχαν τις δύο καλύτερες ομάδες και δεν κερδίσαν ποτέ να είναι καλύτεροι προπονητές. Πέρανε τους τίτλους λοιπόν, χωρίς να αυτή τη στιγμή δηλαδή, αν ο Πέτερα καταφέρει να σώσει τον Φίλιππο, δεν είναι προπονητής της χρονιάς. Ενώ αντίθετα ο Βαγγέλης ο Νικητόπουλος που πέρυσι έβγαλε την ΑΕΚ εκεί που την έβγαλε, φέτος έχασε. Εγώ όταν με ρωτήσανε ποιος ήταν προπονητής της χρονιάς πέρσι, για μένα ήταν ο Νικητόπουλος. Ναι, αλλά φέτος όμως δεν είναι στην Α1. Γιατί υπάρχουν παράγοντες. Οι παράγοντες. Ύστερα μου λες γιατί δεν έφερα το παίκτη. Αφού λέει ο παράγοντας μην τον φέρει, τι να κάνω εγώ, αφού αυτό είναι το αφεντικό. Ναι, αλλά μήπως εκεί ο προπονητής πρέπει να στείλω στα πόδια. Ενώ σημείο. Γιατί κινδυνεύει να χάσει θέση του. Κάθε μέρα κινδυνεύει να χάσει θέση σου. Το θέμα να μην φοβάσαι ποτέ να χάσει τη θέση σου. Γιατί εγώ δεν φοβάμαι. Δεν έχω τέτοια. Όσο αφορά τον κύριο, αυτή τη στιγμή ο κύριος φυσικά δεν ξέρει το μπασκετικό μου background αυτή τη στιγμή. Το να πει αυτός αυτή την άστοχη παρατήρηση που κάνει, πως αυτή τη στιγμή κάνω εγώ on the job training, δηλαδή πάνω στη δουλειά, δηλαδή μαθαίνω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ουσιαστικά δηλαδή αυτό το λέει αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά δεν γνωρίζει το background του Γιατζόγκου πάνω στο άθλημα, το να κάνει μια τέτοια ερώτηση ή παρατήρηση. Δεν ξέρω πώς θα μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε. Ο κύριος Γρηγόρης Οικονόμου από τα Εξάρχεια. Ναι. Κάπου εκεί το πάει κι αυτός, αλλά είναι πιο διακριτικός. Υπάρχει άποψη, λέει, ότι οι πολύ καλοί προπονητές δεν υπήρξαν ποτέ πολύ μεγάλοι παίκτες. Πώς σχολιάζεται το γεγονός? Και βέβαια σημειώνει ότι δεν υπενίσθηκε κάτι τέτοιο για σας. Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνεις καλός προπονητής, μα να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα, κοίταξε, δεν φτάνει μόνο να ξέρεις μπάσκετ το να είσαι προπονητής. Υπάρχει, πώς να σου το πω, και το κουμάντο της ομάδος. Λοιπόν, όπως εγώ τη γυρίζω αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Κρόεφ δεν είναι μεγάλος προπονητής. Δηλαδή, παίρνω την άλλη άποψη. Δηλαδή, γιατί καταδικάζουμε τους πρώην μεγάλους παίκτες, πως καλά δεν μπορεί να γίνει και αυτός μεγάλος προπονητής, γιατί υπήρξε μεγάλος παίκτης. Υπάρχει και αυτή την άποψη. Βέβαια, σε όλους τους κανόνες υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σίγουρα. Εγώ νομίζω η κάθε περίπτωση πρέπει να την εξετάσουμε. Εγώ... Εσείς οπωσδήποτε υπήρξατε μεγάλος παίκτης. Δεν ξέρω αν ήμουν νέοι ή όχι, αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Εγώ πιστεύω δεν ήμουν. Εγώ πιστεύω οι παίκτες σήμερα είναι πολύ πιο καλύτεροι, όπως οι παίκτες θα είναι πολύ πιο καλύτεροι σε 10 χρόνια. Η εντύπωση πάντως, η γενική εντύπωση που επικρατεί είναι ότι είσαστε πράγματι μεγάλος παίκτης. Μα δεν είμαι παίκτης πια αυτό. Ότι είσαστε κάπου. Μα κάνει να μου να παίξω. Πιστεύετε ότι θα γίνετε και ένας μεγάλος προπονητής? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όταν μου λες αυτή τη στιγμή αν θα γίνω μεγάλο προπονητής, δηλαδή αν θα φέρω τα μεγάλα αποτελέσματα. Αυτό μου λέτε αυτή τη στιγμή. Ένας μεγάλος προπονητής στο κριτήριο της Ελλάδας είναι εάν θα φέρεις τα μεγάλα αποτελέσματα. Λοιπόν, αν μου τύχουν και εμένα δύο Rolls Royce δυνατά, θα φέρω και εγώ τα μεγάλα αποτελέσματα. Αν επιτραπούν οι δύο ξένοι και αυτά, αν καταφέρω να πάρω το υλικό το οποίο θα μου δώσει τα εφόδια. Τελικά που καταλήγουμε. Εγώ τουλάχιστον νομίζω πως με το υλικό που είχα στα χέρια μου, νομίζω πως είμαι εγώ τουλάχιστον ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα που έφερα τουλάχιστον με αυτό το υλικό. Και με αυτό το κριτήριο πρέπει να με κρίνει ο κόσμος. Όχι με το κριτήριο. Όταν είχε να τελειώσει μεταγραφές, λέγανε θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Μα δεν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα αφού δεν πήραμε τους παίκτες που μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μα πρέπει να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τελικά όμως πού καταλήγουμε, ότι οι παίκτες κάνουν τους προπονητές? Φυσικά. Φυσικά. Και μιλάμε για τους μεγάλους παίκτες που κάνουν τους προπονητές. Για πείτε μας την άποψή σας και για ένα θέμα που δεν αφορά τον Ολυμπιακό. Ο κύριος Βασίλης Παπαγιανόπουλος από την Κυψέλη ρωτάει πώς βλέπετε την περίπτωση μεταγραφής του Σαμπόνης στην ΑΕΚ.
Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω αν είναι ένα δημοσιογραφικό τρίκ, αν υπάρχει δηλαδή κάπου, ας το πούμε. Δημοσιογραφικό ή παραγωγικό. Δηλαδή παραγωγικό, συγγνώμη. Δηλαδή κάπου έχουμε συνηθίσει σε τέτοιου είδους πυροτεχνήματα. Δεν ξέρω. Ο Μάκης ο Ψωμιάδης όμως είναι ικανός να εφηδιάσει τα πάντα. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω. Επιφυλακτικός. Επιφυλακτικός σε οποιαδήποτε απάντηση πάνω σε αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση που επίσης δεν αφορά τον Ολυμπιακό. Είναι από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Γιάννης Θεοδωρίδης. Δεν ξέρω, δεν είναι καθαρό γραμμένο. Πώς βλέπετε τον Άρη και την υπόθεση πρόκρισης του στους 4 της Ευρώπης φέτος? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ο Άρης παίζει για την τέταρτη θέση. Αυτό είναι φως φανάρι. Λοιπόν, ο Άρης είναι αγωνιστικά πιο. Είναι κατώτερος του περσινού Άρη. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω όμως, εφόσον κατεφέρει να κερδίσει τα παιχνίδια μέσα στη Θεσσαλονίκη, έχει καλές ελπίδες το να μπει στην τέταρτη, να πάει στο Final Four. Σίγουρα ο Γιαννάκης δεν μπορεί να τραβάει για τη συνέχεια. Εγώ είμαι σίγουρος πως σε μια στιγμή θα βγει τη φόρμα του. Και άμα βγει ο Γιαννάκης τη φόρμα του, σίγουρα θα ανεβεί όλος ο Άρης. Το γεγονός, ας πούμε, που αποδείχτηκε, πως νομίζω το να κρατήσουν τον ξένα τους παίκτη για άλλη μια χρονιά, για μένα ίσως ήταν αποτυχία στην προκειμένη περίπτωση, γιατί βλέπουμε πως δεν έχει δώσει, ας πούμε, το απαιτούμενο peer στην προστινή γραμμή, την οποία χρειάζονται, ας πούμε, τα μεγάλα μάτς. Σε μια μισή ώρα περίπου αρχίζει ο αγώνας της ομάδας σας με την ΑΕΚ. Τι σκέφτεστε, τι βλέπετε? Τι σκέφτομαι και τι βλέπουμε? Σκέφτομαι πρέπει να φύγουμε από το παιχνίδι νικητέ. Αυτό σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Αν δεν φύγετε. Εάν δεν φύγω, αυτό είναι ο αθλητισμός. Υπάρχει περίπτωση να φύγετε? Αρχίζω να φύγω για να ξέρω πως έδωσα ό,τι μπορούσα να δώσω εγώ. Δώσαν τα παιδιά ό,τι μπορούσαν αυτοί. Και από εκεί και πέρα, εάν δεν καταφέρουμε να φύγουμε νικητέ από το γήπεδο, θα φύγουμε το κεφάλι ψηλά που δώσουμε ό,τι μπορούσαμε. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Οι νίκες και οι ήττες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Κύριε Γιατζόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε σήμερα εδώ. Αναγνωρίζω και εγώ ότι θα πρέπει να φύγετε. Ναι. Για να φύγετε για το γήπεδο. Το γήπεδο, ναι. Γιατί οι παίκτες θα σας περιμένουν. Και αυτό καρφί είναι δηλαδή. Δηλαδή. Και αυτό που πρέπει να βλέπεις να φύγω. Αυτό το κρατήσουμε μεταξύ μας, δεν πειράζει. Όχι, δεν ήταν καρφί. Δεν εννοούσα να φύγετε από τον Ολυμπιακό. Εννοούσα να φύγετε να πάτε στον Ολυμπιακό. Okay, λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία και γενικά καλά ξεμπερδέματα στα όλα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Ευχαριστώ. Το παιχνίδι όμως στην Πάτρα έχει αρχίσει εδώ και λίγα λεπτά. Να συνδεθούμε ξανά. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Καραλής.